μικρότερη συμμετοχή από τις προηγούμενες χρονιές και λόγω των ημερών αλλά και της απουσίας φοιτητών, τη μυθική εργατική πρωτομαγιά στην Κομωτινή, με καταθέσεις στεφάνων στο Μνημείο της Εθνικής Αντίστασης από τοπικούς φορείς και μέλη των τοπικών οργανώσεων. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να τιμήσουμε τους αγώνες των εργαζομένων, όλων αυτών των ανθρώπων που έδωσαν μάχες έτσι ώστε το εργασιακό δίκαιο να καθιερωθεί. Τα μηνύματα της ημέρας είναι πιο επίκαιρα από ποτέ. Καθώς βλέπουμε τα εργασιακά δικαιώματα να απαξιώνονται, τα εργασιακά δικαιώματα χιλιάδων συνανθρώπων μας να εκμηδενίζονται και τελικά το σύστημα να συμπεριφέρεται στον εργαζόμενο σαν να είναι ένα είδος υποσκλαβιά, υποομηρία. Εμείς ως Νέα Αριστερά θέλουμε να δώσουμε τα μηνύματα, τα επίκαιρα στην κοινωνία έτσι ώστε να μπορέσουμε να αποτελέσουμε ένα ισχυρό σύνολο, ένα σύνολο κοινωνικής πλειοψηφίας που θα ξανακαθιερώσει τα εργασιακά δικαιώματα, που θα δώσει ελπίδα και ζωή στο τόπο και που θα αποτελέσει την αιχμή έτσι ώστε να μπορέσουμε να καθιερώσουμε τα πραγματικά δικαιώματα των εργαζομένων. Τιμούμε σήμερα τους αγώνες της εργατικής πρωτομαγιάς, τους αγώνες των εργατών που από το Σικάγο του 1886 έμελε να ανοίξουν δρόμους και λεωφόρους προς την κατάκτηση των δικαιωμάτων τους στον 20ο αιώνα, τα οποία δυστυχώς σήμερα, στον 21ο αιώνα, τίθενται υπό αμφισβήτηση. Οφείλουμε, έχουμε χρέος, όλοι εμείς που εκπροσωπούμε τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου, ειδικότερα δε οι εκπρόσωποι των κομμάτων του προοδευτικού τόξου, της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, να ανορθώσουμε τείχος απέναντι στην αμφισβήτηση εργατικών και εργασιακών δικαιωμάτων και να παλέψουμε για την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και να δώσουμε νόημα σε μια κοινωνία αλληλεγγύης, ισότητας και δικαιοσύνης. Χθες, ένας υπουργός της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας αποκάλεσε συνδικαλιστές οι οποίοι τον αποδοκίμαζαν ως ανθρωπάκια. Οφείλουμε να ανυψώσουμε τους ανθρώπους, τα συλλογικά κινήματα και τους αγώνες μας στον πόη των ονείρων μας, στον πόη των πραγματικών ανθρώπων που θα δώσουν μια και καλή, θα δείξουν μια και καλή την έξοδο σε μια κυβέρνηση η οποία συνεχίζει να υποτιμά, να υποβιβάζει. Η πρωτομαγιά του 2024 βρίσκει τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες της χώρας σε μια άνευ προηγουμένου κρίση διαβίωσης. Αντιμέτωποι με την ακρίβεια, την εσκροκέρδεια, τον περιορισμό των εργασιακών δικαιωμάτων, την επισφάλεια και την ασφάλεια και την ανασφάλεια στους εργασιακούς χώρους, αγωνίζονται για ένα καλύτερο μέλλον. Η πρωτομαγιά, εκτός από ημέρα μνήμης που τιμούμε τους πρωτεργάτες της εργατικής τάξης, αποτελεί και μέρα αγώνα και απεργίας των εργαζομένων σε όλη τη χώρα. Γι' αυτόν τον λόγο αγωνιζόμαστε με σύνθημα παντού 8ωρο, παντού εργασιακά δικαιώματα για δημοκρατία, ειρήνη, ισότητα και εργασιακά δικαιώματα. Σεβασμό στα δικαιώματά μας, σεβασμό στα εργασιακά μας δικαιώματα. Και θέλω και κάτι άλλο να τονίσω, ότι δυστυχώς γυρίζουμε πίσω. Γυρίζουμε πίσω γιατί θέλω να αναφερθώ στο εξαήμερο που θα αρχίσει να εφαρμόζεται από 1η Ιουνίου και κυρίως αφορά τους εργαζόμενους που δουλεύουν στον τουρισμό. Ενώ οι πρωτεργάτες και οι πρωτοπόροι της εργατικής τάξης στο Σικάγο αγωνίστηκαν για 8ωρο και αργότερα για το πενθήμερο, εμείς ξαφνικά γυρίζουμε πίσω στην Ελλάδα του 2024 και εφαρμόζουμε το εξαήμερο στις χώρες δουλειάς. Η 1η του Μάη συμβολίζει τους διαχρονικούς αγώνες των εργαζομένων για εργασιακά δικαιώματα, για μια καλύτερη ζωή. Στις μέρες μας που η ακρίβεια, στην πραγματικότητα η ανεξέλεγκτη εσχροκέρδεια, σαρώνουν τα οικογενειακά εισοδήματα, που τα εργασιακά δικαιώματα φαλκιδεύονται μέσα στους χώρους δουλειάς. Στις μέρες μας είναι ακόμα πιο επίκαιρη και ακόμα πιο επιτακτική η επέτειος της 1ης του Μάη. Για να υπάρξει κοινωνική δικαιοσύνη, για να διευρυνθούν τα εργασιακά δικαιώματα, για να υπάρξει κοινωνικό κράτος, για να αποκατασταθεί το κράτος δικαίου που στις μέρες μας πλήττεται.